με τη συμφωνία για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που ακολούθησε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, ανοίγουν τα σύνορα της Αιγύπτου προς τη Ράφα για τη ζωτική σημασία μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερνίκησε τις επιφυλάξεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κερδίζοντας τη συμφωνία του Ισραήλ για αποδοχή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Αίγυπτο. Στη συνέχεια, σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε χθες ότι θα συνεργαστούν για την επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Οι δύο ηγέτες υπερτόνισαν τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια θα δώσει ένα μήνυμα διεθνούς στήριξης του άμαχου πληθυσμού στον Παλαιστινιακό θύλακα. Προβληματισμό για κερσαία στρατιωτική επίθεση των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο πρώην επικεφαλής της ΣΥΑ που υπηρέτησε και ως κορυφαίος στρατηγός των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιράκ και Αφγανιστάν, David Petraeus. Ο κύριος Petraeus, μιλώντας στο podcast Power Play του Πολίτικο, εκτίμησε ότι μια χερσαία επίθεση θα διαρκούσε χρόνια και θα περιλάμβανε φρικτές μάχες. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνάμεις άμυνας ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι σκότωσαν ανώτερα μέλη οργανώσεων σε επιθέσεις στη Ράφα. Μεταξύ αυτών και ο Ραφάτ Χάρπ Χουσέιν Αμπού Χιλάλ, επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της τρίτης μεγαλύτερης ένοπλης ομάδας της Γάζας μετά τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Επίσης, ο Τζεχάντ Μιχαϊσέν, ένας από τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς, σκοτώθηκε σε Ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του στη Γάζα, ανέφερε σήμερα ένα πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στη Χαμάς. Εκατοντάδες στόχοι της Χαμάς χτυπήθηκαν στις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυράβλων, φρεάτια τούνελ, υποδομές πληροφοριών και ένα κέντρο διοίκησης, ανέφεραν οι Ισραηλινές δυνάμεις άμυνας. Στο μεταξύ, οι Υπουργοί Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν σήμερα για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις φωνικές επιθέσεις σε Βέλγιο και Γαλλία, αλλά και για τις ανησυχίες για πιθανή αύξηση των μεταναστευτικών ροών λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Συναγερμό σήμανε για δεύτερη μέρα στη Γαλλία με 4 αεροδρόμια της χώρας να εκενώνονται. Οι απειλές αφορούσαν τα αεροδρόμια του Μπορντό, της Νάντις, της Λίλ και του Μονπελιέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προειδοποιήσεις φαίνεται να στάλθηκαν μέσω email, δήλωσε αστυνομική πηγή σε γαλλικό πρακτορείο. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου εκενώθηκαν τα αεροδρόμια της Λίλ, της Λιόν, της Νάντις, της Νίκαιας, της Τουλούζης και του Μποβέ κοντά στο Παρίσι. Περιορισμένη είναι η ζήτηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες για οργανωμένες εκδρομές σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς. Απρόσθετα είχε ξεκινήσει η ζήτηση να διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τώρα βλέπουμε από τη Δευτέρα, χθες και σήμερα, ότι έχει σταματήσει να υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε. Όχι ότι δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα για πληροφορίες και για κρατήσεις. Okay. Το σημαντικό και το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ακυρώσεις από τους εκδρομείς οι οποίοι είχαν κλείσει εκδρομές για αυτές τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Φυσικά και έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε να τα κρύψουμε. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος όχι μόνο ενδιαφερόταν για πληροφορίες, αλλά έκανε και κρατήσεις. Η ανάφλεξη, όπως είπατε, στη Μέση Ανατολή έχει περιορισμένη ζήτηση προς το παρόν. Καθολική είναι η αποχή των Θεσσαλονικαίων σε προορισμούς όπως το Ισραήλ και η Ιορδανία. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι από το Ισραήλ, οι Ισραηλίτες που ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα και περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη, φυσικά εδώ έχουμε ακυρώσεις 100%, διότι έχουμε αναστολή και δρομολογίων, και από το Ισραήλ προς την Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη προς το Ισραήλ. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχουμε καθολική αποχή. Φυσικά αυτό θα φαίνεται ήδη και θα φανεί τις επόμενες ημέρες στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων και φυσικά στην αγορά της πόλης. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης περισσότερο, για την Βέρεια που πήγαιναν πάρα πολλοί Ισραηλίτες. Ήταν πραγματικά και είναι λυπηρό. Ελπίζουμε να πρετανεύσει η σύνεση. Αναστάτωση πάντως έχουν προκαλέσει αρκετούς Θεσσαλονικείς και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών σε Παρίσι και Βρυξέλλες με τους θανάτους 3 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 3 από ακραίους Ισλαμιστές
καθώς και ευνηδιαστικές εγκαινώσεις σε Λούβρο και Παλάι των Βερσαλιών τόσο το προηγούμενο Σάββατο όσο και προχθές, αλλά και σε 10 γαλλικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας. Ορολογιακή βόμβα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι είναι καθημερινά εκτεθειμένοι στον επικίνδυνο αμίαντο, αφού μεγάλο τμήμα των υποδομών καλύπτονται από λαμαρίνες αμιάντου. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, είναι απαράδεκτο εν έτη 2023 να δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, αλλά φυσικά και των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί. Σε νοσοκομείο, ναι. Στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Αμίαντος πέρα για πέρα. Πολλά τετραγωνικά μέτρα που στεγάζει όλους του χώρου που είναι βοηθητική και όχι μόνο. Όπως μας εξομολογείται ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, Στέφανος Χατζηλιάδης, σε διάστημα 5 χρόνων έχουν ακούσει ούκο λίγες δεσμεύσεις, ακόμη και από κυβερνητικά χείλη, που αφορούν στην απομάκρυνση του αμιάντου. Όμως μέχρι σήμερα, όπως λέει με παράπονο, δεν έχουν δει φως και λύσεις στο μείζον αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι εδώ και χρόνια. Το έχουμε θέσει το θέμα στις εκάστοτε διοικήσεις και κυβερνήσεις. Τελευταία ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε επισκεφθεί σαν Υπουργός Υγείας το νοσοκομείο μας, είχε δεσμευτεί ενώπιον όλων ότι θα εγκρίνει ένα κονδύλιο περί των 200.000, γιατί θέλει ειδικό συνεργείο για να απομακρύνει αυτές τις λαμαρίνες. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει περάσει 1,5 χρόνο περίπου από τότε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι εργαζόμενοι, όπως καταγγέλουν, παραμένουν εκτεθειμένοι στο επικίνδυνο αυτό υλικό, οι ίνες του οποίου, όταν εισπνέονται από ανθρώπινους οργανισμούς, προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες. Η αμαντελομαρίνα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες τις τεχνικές, τα μαγειρία, το εστιατόριο του προσωπικού των γιατρών, το φαρμακείο. Καταλαβαίνετε ότι καθημερινά, και είναι παλιές αμαντελομαρίνες, κάθε σχίσιμο στην αμιανταλαμαρίνα, κάθε χτύπημα, σπάσιμο ή οτιδήποτε, οι ίνες αυτές εδώ που αναπνέονται από τον άνθρωπο δεν μπορούν να διορθωθούν στα πνευμόνια με τίποτα. Ναι. Είναι μη αναστρέψιμο οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσουν. Ο κύριος Χατζηλιάδης δεν μπορεί να κρύψει την οργή, τον θυμό, την αγανάκτηση αλλά και τη θλίψη του για το γεγονός ότι οι δραματικές τους εκκλήσεις εδώ και χρόνια πάνε σε ότα μη ακουόντων και μάλιστα δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και μία έκφραση που ακούστηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε και όπου βγει. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα άλλο. Όταν τα έχουμε τελειώσει όλα και το μόνο που έμεινε είναι ο αμίαντος, μια χαρά πάμε. Mm. Αλλά δυστυχώς είναι όλα περίπου. Και θέλω να πω, όντως είναι όλα περίπου, είναι αυτό που έχει υποθεί και στο τρένο, πάμε και όπου βγει. Αυτό συμβαίνει και στο νοσοκομείο μας και σε άλλα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να δοθεί άμεση λύση στο τεράστιο αυτό ζήτημα και μάλιστα σήμερα το πρωί έστειλαν δελτίο τύπου σε κάθε αρμόδιο προκειμένου να τους θέσουν πρώτων ευθυνών τους. Και σήμερα το πρωί στείλαμε δελτίο τύπου παντού, μήπως και ευαισθητοποιηθούν. Δεν γνωρίζω τις προθέσεις τους, δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω ότι είναι η αμιανταλαμαρίνα είναι ακόμα πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων και όχι μόνο. Πάντως για την απομάκρυνση του αμιάντου απαιτείται να στηθεί ειδική επιχείρηση. Τα συνεργεία που θα επέμβουν χρειάζεται να σκεπάζουν κομμάτι-κομμάτι τα επίμαχα σημεία με ειδική τέντα, να φοράνε μάσκες και κατά τη διαδικασία πρέπει να μην απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα το επικίνδυνο υλικό. Το μόνο σίγουρο είναι πως πλέον δεν επιτρέπεται καμία καθυστέρηση σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, με τους εργαζόμενους να ζητούν λύση εδώ και τώρα. Άναψε φωτιές η απόφαση της διοίκησης στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη να προχωρήσει στην τοποθέτηση 22 καμερών ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται κυριολεκτικά στα κάγκελα, αφού όπως καταγγέλουν δεν θέλουν το νοσοκομείο να γίνει σύγχρονο Big Brother. Είχαμε προχθές μια συνάντηση με τη διοίκηση, με πρωτοβουλία της ίδιας της διοίκησης, χωρίς βέβαια να έχει ενημερώσει και να έρθει σε συνεννόηση με τους θεσμικούς φορείς των εργαζομένων, όπως είναι το Εργασιακό Σωματείο, η Επιστημονική Επιτροπή, το Επιστημονικό Συμβούλιο, προχώρησε αυθαίρετα σε προμήθεια και τοποθέτηση των καμερών χωρίς ακόμη να έχουν μπει σε λειτουργία. Το εξηγήσαμε λοιπόν γιατί απαγορεύεται εντός του χώρου του νοσοκομείου, αν έχει πάρει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, μας είπε ότι δεν την έχει πάρει και θα τη ζητούσε
την ίδια μέρα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου Γεννηματάς Πέτρος Κετικίδης, πρόκειται για μια αυθαίρετη απόφαση. Αυτό που επισημαίνει είναι ότι οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με την διοίκηση του νοσοκομείου, ωστόσο οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν ασαφείς για το θέμα που τους απασχολεί. Και του είπαμε ότι αυτό απαγορεύεται, εμείς δεν δεχόμαστε την καταγραφή των υπαλλήλων, ασθενών και συνοδών εντός του χώρου του νοσοκομείου. Σε ποιους χώρους απαγορεύεται? Ακούστε, εκεί θα σας πω που επιτρέπεται, για να μην πάμε τώρα που απαγορεύεται. Το που επιτρέπεται είναι περιμετρικά στις πύλες του νοσοκομείου, από την αρχή προστασίας δεδομένων, στο φαρμακείο εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος φύλαξης του ασφάλειας του φαρμακείου, σε εμάς έχει συναγερμό. Στο ταμείο εφόσον υπάρχουν χρήματα, το ταμείο είναι εντός του νοσοκομείου, δεν έχει με τα νοσοκομεία χρήματα. Και στο μηχανοστάσιο σε πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Μάλιστα, ο κύριος Κετικίδης αναφέρεται στους χώρους όπου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κάμερες, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θα επιτραπεί να γίνεται καταγραφή των υπαλλήλων του νοσοκομείου, των ασθενών και των συνοδών τους. Αυτά τα είχαμε και στο παρελθόν, όταν είχαμε ιδιωτική security, που υπήρχε μια οθόνη παρακολούθησης στην πύλη του νοσοκομείου από τον αρμόδιο υπάλληλο. Του είπαμε ότι εκεί βεβαίως να βάλει, για να μην υπάρχουν διάφορα συμβάντα, όχι όμως μπροστά στα ΤΕΠ, σε χιαστή, μπροστά στο κηλικείο, στις τεχνικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Αυτά παραπέμπουν σε Γκουαντάναμο, παρακολούθηση των εργαζομένων, συνοδών και όλων των σχετικών. Εξάλλου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισήμανε από πλευράς του πως οι κάμερες παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και του προσωπικού. Το πρόβλημα της βίας στα νοσοκομεία δεν λύνεται με κάμερες. Αρκετές φορές, αν όχι όλες, άτομα συλλαμβάνονται από την αστυνομία μετά από διάφορα επεισόδια στα νοσοκομεία, πηγαίνουν στα τμήματα, αλλά επειδή κανείς δεν υποβάλλει μήνυση, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια. Θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε οι διοικήσεις των νοσοκομείων να υποβάλλουν μηνύσεις, γιατί οι συνάδελφοι που δέχονται επιθέσεις δεν θέλουν να στοχοποιηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί η φύλαξη στα ιδρύματα με προσωπικό και η αστυνομία να κάνει συχνές περιπολίες. Είχαμε μέχρι και περιστατικά με μαχαιρώματα και πυροβολισμού συναδέλφων, είπε στην τοποθέτησή του ο κύριος Γιαννάκος. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν για άλλη μια φορά γονείς και κηδεμόνες στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς όπως καταγγέλουν, περισσότεροι από 500 μαθητές, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά με ειδικές ανάγκες, μένουν εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου από και προς τα σχολεία. Το πρόβλημα είναι ευρέως γνωστό σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο οι αρμόδιοι κοφεύουν και αδιαφορούν σε βάρος των μαθητών, που κάποιοι εξ αυτών είναι κυριολεκτικά εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους μακριά από τις σχολικές αίθουσες. Για άλλη μια χρονιά, οι γονείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τεράστιο πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών. Δεν είναι δυνατόν ξανά να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν πάνω από 500 μαθητές που δεν μεταφέρονται, μαθητές με ειδικές ανάγκες που αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι τους ή αναγκάζονται οι γονείς να τους μεταφέρουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την εξεύρεση λύσης στο μείζον αυτό πρόβλημα που δυστυχώς χρονίζει, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί διαμαρτυρία από γονείς έξω από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η περιφέρεια δυστυχώς δεν πήρε όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό σήμερα εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα καταθέσουμε το υπόμνημά μας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να παρέμβει αυτή τη φορά. Είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν μπορούν οι μαθητές για άλλη μια χρονιά, 1,5 μήνα μετά το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, να μένουν έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάση Κοκονά, η μεταφορά των μαθητών με σχολικά ανατρέπει ολόκληρο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τους γονείς να αναγκάζονται να καθυστερούν να πάνε στις δουλειές τους για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεν αντέχεται αυτό, είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και πραγματικά όσο ισχύει αυτό το πλαίσιο με τις μεταφορές, όσο δηλαδή δίνονται παραπάνω από 27 εκατομμύρια το χρόνο στην Κεντρική Μακεδονία και μεταφορές δεν έχουμε, τόσο θα οι γονείς θα βρίσκονται απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Γενικότερα, οι μεταφορές είναι δυστυχώς ένα θολό τοπίο αυτό με το οποίο γίνονται και θεωρούμε ότι το Υπουργείο, η κυβέρνηση ίδια πρέπει να παρέμβει για να αλλάξει αυτή τη διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το τέλος της διαμαρτυρίας, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κατέθεσαν υπόμνημα στο ΙΜΑΘ ώστε να γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες μαθητές με τη μεταφορά τους στις σχολικές μονάδες,
ελπίζοντας αυτή τη φορά ότι οι αρμόδιοι δεν θα αδιαφορήσουν και θα δώσουν άμεσα τη λύση. Στις 10 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλου, συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο τους. Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη ζήτησαν άμεσα μέτρα για την οικονομική τους στήριξη, αλλά και άμεση αποκατάσταση των χρόνιων αδικιών που έχουν υποστεί με τις περικοπές και τα πενιχρά επιδόματα. Σήμερα μπήκαμε πάλι στον δρόμο. Μας αναγκάσαν να βγούμε στον δρόμο για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εξακολουθεί αυτός ο νόμος κατρούγκαλου να βασιλεύει και να κυριαρχεί. Δυστυχώς η προσωπική διαφορά, όπως θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, δεν καταργείται, αλλά θα πάρουμε ένα επίδομα 100 ή 200 ευρώ. Επιδόματα παίρνουν οι άποροι. Εμείς είμαστε συνταξιούχοι και θέλουμε τις συντάξεις μας και μάλιστα τις θέλουμε όπως τις έχει βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε ένα σημείο με τέτοια ακρίβεια και τέτοιο πληθωρισμό να μην παίρνει καμία αύξηση σύνταξη. Κάθε χρόνο θα είμαστε πιο φτωχοί. Πέρσι, αυτοί που δεν πήραν αύξηση, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν πήραν αύξηση, είναι φτωχότεροι κατά περίπου 10%. Για το 2024 δεν ξέρω πού θα είναι ο πληθωρισμός με τα γεγονότα που γίνονται. Θα είναι ακόμα φτωχότεροι γιατί έχουν λέει προσωπική διαφορά. Μια καινούργια εφεύρεση επανεπολογίσεων τις συντάξεις για να χρωστάμε κιόλας. Δηλαδή, χρωστάνε αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, χρωστάνε και θα χρωστάνε ορισμένοι μέχρι να αποβιώσουν. Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων, η Συσπήρωση Βασίλης Παρτάλης, κατήγγειλε τη στάση του ΕΦΚΑ, επισημένοντας πως επιβλήθηκε πρόστιμο στον ασφαλιστικό οργανισμό από το δικαστήριο, καθώς αποφεύγει συστηματικά να καταθέσει αναγκαία έγγραφα για να προχωρήσει η δίκη που εκκρεμεί για τα αναδρομικά από το 2018. Από το 17 λοιπόν δεν έχουν βγει αποφάσεις. Γιατί ο ΕΦΚΑ ζητάει αναβολή, δεν πάει τα χαρτιά. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν είναι κράτος δικαίου αυτό. Δεν είναι κράτος δικαίου. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από το 17 να βγει απόφαση για κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι οι ηλικιωμένοι από τις αποφάσεις που βγαίνουν, τουλάχιστον το 15% έχουν αναχωρήσει και τον Άγιο Πέτρο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό άλλο. Οι συγκεντρωμένοι συνταξιούχοι αμέσως μετά τον ΕΦΚΑ μετέβησαν έξω από τα διοικητικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να ζητήσουν επιτάξεις στο έργο της δικαιοσύνης για τις υποθέσεις που τους αφορούν. Διαδοχικές περιπτώσεις κλοπής εξοπλισμού από εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Κατερίνης εξιχνίασαν αστυνομικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 37χρονος Ρωμά, μέλος συμμορίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, συμμορία, διακεκριμένες κλοπές και φθοραξένηση ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2022, ο προαναφερόμενος από κοινού με συνεργό του διέριξαν 4 φορές εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Κατερίνης, η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας και προχώρησαν σε κλοπές καλωδίων, μεταλλικών αντικειμένων και ηλεκτρονικών συσκευών, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα 28.350 ευρώ, ενώ κατά τη δράση τους προκάλεσαν ζημίες που υπερβαίνουν τις 530.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Σε έρευνα της οικίας του 37χρονου σε οικισμό των Διαβατών, βρέθηκε και κατασχέθηκε γιόταχη φορτηγό που χρησιμοποιούσε για την προσέγγιση του στόχου του και την απομάκρυνσή του από αυτόν, καθώς και 3 κουλούρες καλωδίων ρεύματος που αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο. Σημειώνεται ότι ο δράστης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, καθώς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για συναφή αδικήματα και συγκεκριμένα για διαρρήξεις οικιών και εταιριών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η σχηματιστής αδικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.